Επιστήμη κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε τη σελίδα 1035, είναι από την Επιστολή προς Εφεσίους, γάμα κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Γάμα, 3 κεφάλαιο, 14 εδάφιο, σελίδα 1035, από το βιβλίο Εφεσίους, η Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Δια να δώσει σε εσάς κατά το πλούτον της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάμει, υπερ πάντα όσα ζητούμεν νοούμεν κατά την δύναμη την εργουμέν εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία διά Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως, καθήν προσεκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη σπουδάζοντες, να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ένα σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος μία πίστης εν βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Σε ένα δέκαστον εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού, δια τούτο λέγει, αναβάσεις ύψος εχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδω και αχαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη τι είναι, η μοιότη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς τελειοποίησιν των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Εις άνδρα τέλειον, εις μάτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας δια της δολαιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας των ανθρώπων εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν σε αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού παν το σώμα συναργολογούμενον και συνδεόμενον, δια πάσης συναθείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάμνη την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην επιστολή του προς Εφεσίους, την οποία έγραψε το 61 περίπου, 62 δηλαδή, περίπου 7-8 χρόνια μετά την επίσκεψή του στην Έφεσο, όπου πραγματικά ο Θεός εργάστηκε με τη μεγαλύτερη δύναμη δια του Αποστόλου Παύλου, που εργάστηκε σε όλα του τα ταξίδια. Έκαμε μεγαλεία, θαυμάσια, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε για κάποια χρόνια σε όλη την Ασία. Και βέβαια και στην Έφεσο πέρασε και τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία της ζωής του, όπου ομολόγησε ότι απελπίστημεν και του ζήν, χάσαμε κάθε ελπίδα και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί πάψαμε πια να ελπίζουμε στον εαυτό μας και εμπιστευθήκαμε κατά πάντα και τα πάντα στο Θεό, και μάλιστα το Θεό που ανιστά νεκρούς. Η εκκλησία των Εφεσίων είναι μια πάρα πολύ καλή εκκλησία. Δεν φανερώνεται να έχει ελαττώματα, προβλήματα, όπως έχει η εκκλησία στους Γαλάτες ή στους Κορινθίους. Δεν φαίνεται να έχει προβλήματα, αλλά όμως έχει μια έλλειψη,
για την οποία προσεύχεται συνέχεια ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος, και αυτή η έλλειψη την οδήγησε όχι πολύ, σε 30 χρόνια περίπου, το 96 που γράφτηκε η Αποκάλυψη του Ιωάννου, αυτό το υπέροχο έργο και το μοναδικό που περιγράφει σε λεπτομέρειες τα μέλλοντα να συμβώσει. Εκεί απευθυνόμενος στην Εκκλησία της Εφέσου διέκρινε ο Χριστός ότι έχασε την πρώτη αγάπη, τον πρώτο ζήλο. Και ο κίνδυνος όταν ο άνθρωπος χάσει την πρώτη αγάπη, τον πρώτο ζήλο, είναι να μετακινηθεί η λιχνία του. Και έτσι έγινε. Η έλλειψη την οποία είχε η Έφεσος, για την οποία προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος, καταρχάς ήταν να δοθεί σε αυτήν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του θελήματος του Θεού. Αλλά υπάρχει και μία δεύτερη έλλειψη για την οποία με μεγάλο πόνο προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Εφεσίων. Να πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Δηλαδή να φτάσει στο σημείο να κατοικήσει ο Θεός μέσα τους και αυτοί μέσα στο Θεό. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο είχε μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έλεγε ότι εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα, γιατί ο Πατέρας μου κατοικεί μέσα μου και εγώ κατοικώ μέσα στον Πατέρα μου, με αποτέλεσμα τα έργα μου να μην τα κάνω εγώ αλλά ο Πατέρας μου και τα λόγια μου να μην είναι δικά μου αλλά του Πατρός μου. Και ο Απόστολος Ιωάννης έκρινε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις επιστολές του να οδηγήσει την Εκκλησία του Χριστού σε αυτό το θαύμα, που είναι απαραίτητο όμως να κατοικεί ο ίδιος ο Θεός, ο μόνος Δεσπότης που κατοικεί φως απρόσιτο μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στο Θεό. Ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα στον Χριστό όταν τρώγουμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αναγνωρίζοντας ότι είναι η σάρκα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Όταν τρώγουμε τον άρτο και πίνουμε τον ίνον. Αλλά για να κατοικήσει το πλήρωμα της θεότητος εντός μας, το οποίο είναι απαραίτητο, πολύ σημαντικό και δεν γίνεται, αν και είναι κατά χάριν, γίνεται με την πρωτοβουλία εν τέλει του ανθρώπου, αφού όμως προηγούμενα έλθει σε επίγνωση του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται μία πορεία πνευματική του κάθε χριστιανού στη σχέση του με το Θεό. Γιατί η ζωή μας δεν γίνεται στην τύχη. Περπατάμε, αδερφοί αγαπητοί, στην τύχη, όπως μας καπνίσει, όπως θέλει ο καθένας, όπως νομίζει. Το περπάτημα του χριστιανού πρέπει να γίνεται ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, στα ίχνη που περπάτησε ο Χριστός, ώστε να απολαμβάνουμε και όλες τις υποσχέσεις που ο Θεός χαρίζει μέσα από το Λόγο Του στα παιδιά του Θεού, στους δούλους και στις δούλες, στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με μεγάλο πόνο θα έλεγα λέει «κάμπτω τα γόνατά μου». Ταπεινώνουμε μπροστά στο Θεό για να φέρω μια μεγάλη προσευχή, μια ιδιαίτερη προσευχή. Και είναι αναγκαίο και εμείς να προσευχόμαστε και να ζητάμε από το Θεό αυτή την πορεία που είναι προσδιορισμένη για το μαθητή του Χριστού με τελικό σκοπό να κατοικήσει το πλήρωμα της θεότητος εντός μας, αλλά και όχι μόνο εντός μας, εντός των μελών της οικογένειάς μας, εντός των αδελφών μας μέσα στην Εκκλησία και εντός όλων των αδελφών. Ιδιαίτερα δε τούτο είναι αναγκαίο, γιατί είναι έσχατες οι ημέρες. «Κάμπτω λοιπόν τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», στον Πατέρα εκ του οποίου πάσα πατριά και στον ουρανό και στη γη ονομάζεται. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν το έχει δημιουργήσει και δεν υπάρχει και δεν έχει και δεν το καλύπτει με την πατρική του αγάπη ο αιώνιος Θεός. Σε αυτόν λοιπόν προσεύχομαι για να σας δώσει
κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Όσο ένδοξος είναι και όσο πλούσια είναι η δόξα του, μεγαλοπρεπής είναι η δόξα του, κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού, κατά το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού, να σας δώσει ο Θεός πρώτον να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος του Θεού στον εσωτερικό άνθρωπο. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία ο εξωτερικός άνθρωπος τον οποίο πρέπει να δαμάζουμε και να δουλαγωγούμε, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει μακριά από το Θεό και μακριά από τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία μπροστά στο Θεό ο εσωτερικός άνθρωπος. Γιατί ο εσωτερικός άνθρωπος είναι ο αιώνιος. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι αυτός που πλησιάζει το Θεό. Θα τολμούσα να πω ότι κυρίως ο Θεός ενδιαφέρεται και ασχολείται, που δεν είναι αληθές, κυρίως για τον εσωτερικό άνθρωπο. Καθώς ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται και πρέπει να ανανεούται καθημέραν εις δόξαν Θεού. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που προσεύχεται και για το οποίο προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για αυτή την καλή εκκλησία, για αυτούς τους αδελφούς που περπατάνε καλά και ευλογημένα, είναι να δυναμώνει ο εσωτερικός άνθρωπος δια του Πνεύματος του Αγίου, που σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο να εργάζεται, να αφήνουμε τον Θεό να εργάζεται δια Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας. Γιατί μπορεί και να μην εργάζεται, και το πόσο εργάζεται και το πώς εργάζεται, το πόσο πολύ εργάζεται και με ποιο τρόπο εργάζεται εξαρτάται από την πρόθεσή μας, αλλά βεβαίως το έργο το κάνει ο Θεός. Η πρόθεσή μας είναι να πλησιάζουμε το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Εάν δεν πληρούσε Πνεύματος Αγίου, αν δεν γεμίζεις από το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ενδυναμούται. Και μάλιστα δεν λέει να ενδυναμούται, να κρατεούται, που είναι ακόμη πιο ισχυρή λέξη. Και τελειώνει βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό, εις των δυνάμενων υπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν. Άρα λοιπόν να πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου, ναι, αλλά να πληρούμε θα και εν δυνάμει. Δηλαδή να εξητούμε το παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας να πλημμυρίζει τη ζωή μας, να μας κατευθύνει. Και πώς θα τα καταφέρουμε αυτό, πώς το είπαμε την περασμένη Δευτέρα? Περιπατούντες όχι κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα. Όσο περπατάς κατά το Πνεύμα, όσο ενδιαφέρεσαι δηλαδή να σε οδηγεί, να σε άγει, να σε φέρει το Πνεύμα το Άγιο και να σε κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο και να προσδιορίζεις τη ζωή σου, τις αποφάσεις σου, όχι κατά την αρέσκεια ή κατά το θέλημα ή κατά τη γνώμη σου, αλλά με εξήτηση από το Θεό κατά το Πνεύμα το Άγιο, τόσο πιο πολύ θα κρατεώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιάς σας. Για να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά μας είναι ανάγκη και προϋπόθεση απαραίτητη να κρατεούμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου. Αλλιώς δεν μπορεί να κατοικήσει. Άλλο να μας επισκεφθεί, άλλο να είναι μαζί μας ο Χριστός και άλλο να είναι το σπίτι του Χριστού η δική σου η καρδιά. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να κατοικήσει ο Χριστός, να κατοικεί, να είναι ένικος στην καρδιά σου, όχι θεωρητικά και κατά φαντασία, αλλά στην πράξη να κατοικεί ο Χριστός. Δηλαδή τι σημαίνει να κατοικεί ο Χριστός? Να βασιλεύει, να είναι Κύριος της καρδιάς σου, να είναι ο άρχοντας
εάν δεν κρατεούσε περπατώντας κατά το Πνεύμα, πληρούμενος δια του Πνεύματος του Αγίου, γνωρίζοντας ότι ο Θεός μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που ζητάς, αλλά κατά την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί στη ζωή σου, τότε ο Χριστός δεν μπορεί να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου δια της πίστεως της δικής σου. Αυτό είναι παράλληλο. Αυξάνεσαι, κρατεούσε κατά το Πνεύμα, όλο και πιο έντονη είναι η κατοίκηση του Χριστού, η κυριαρχία του Χριστού στην καρδιά σου. Και τότε το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Θα μπορέσετε, αλλιώς δεν μπορέσετε. Τότε θα δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη που? Στο Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι ριζωμένος και θεμελιωμένος μέσα στην αγάπη του Θεού εάν δεν κρατεούται ο εσωτερικός σου άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να μην είναι περαστικός, να είναι κάτοικος ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου, στην καρδιά σου δια πίστεως. Και τότε θα καταλάβετε, τότε αρχίζει η αποκάλυψη. Αλλιώς αποκάλυψη δεν έχει ο άνθρωπος. Και είναι σοβαρό να περπατάει ο άνθρωπος χωρίς αποκάλυψη. Δηλαδή χωρίς να του φανερώνει ο Θεός. Ξαναλέω, άλλο η γνώση. Διαβάζω τη Γραφή, γνωρίζω το Ευαγγέλιο, γνωρίζω τα λόγια του Θεού, το θέλημα του Θεού. Άλλο γνώσεις που μπορεί να μου δίνει τη δυνατότητα να κηρύττω, μπορεί να μου δίνει τη δυνατότητα να μιλάω, να ξέρω, να ερμηνεύω, να διδάσκω. Και άλλο αποκάλυψης που γίνεται ένα με την καρδιά σου. Αυτή η αποκάλυψη είναι η πίστης, η βεβαιότης που δεν γκρεμίζεται με τίποτα. Γι' αυτό λέει η ριζωμένη και τεθεμελιωμένη αγάπη, για να μπορέσετε να καταλάβετε και το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του θελήματος του Θεού, των πραγμάτων του Θεού. Μία αποκάλυψη σε κάθε διεύθυνση, κατεύθυνση και σε κάθε ζήτημα. Ο Θεός θέλει όλοι να έχουμε αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε όλοι, γιατί δεν περπατάμε αυτή την πορεία του μαθητού, του μαθητού του Χριστού. Πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, περιπατούντες κατά το Πνεύμα, να κρατεούμεθα στον εσωτερικό άνθρωπο για να κατοικεί κυρίαρχος ο Χριστός στην καρδιά μας διαπίστεως, ώστε να είμαστε τεθεμελιωμένοι και ριζωμένοι στην αγάπη, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι είναι το μήκος, το πλάτος, το ύψος, αλλά και το βάθος του θελήματος του Θεού. Και το βάθος του Θεού δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Τα βάθη του Θεού τα αποκαλύπτει στους αγαπώντας Αυτόν. Και ποιοι είναι οι αγαπώντες? Αυτοί που εκτελούν το Λόγο Του, που θέλουν τον Χριστό. Τα βάθη του Θεού τα αποκαλύπτει ο Θεός μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, όταν ο άνθρωπος περπατάει έτσι. Γι' αυτό η επιστήμη κυβερνήσεως έχει αρχές στο Λόγο του Θεού, αλλά στην πνευματική ζωή. Πού θέλει να μας πάει ο Θεός και τι θέλει να είμαστε ο Θεός? Οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Πολλά είδη έχει χάρη του Θεού. Και θέλει να είμαστε όχι μόνο γνώστες, όχι μόνο να τα γνωρίζουμε, να τα πιστεύουμε, να έχουμε αποκάλυψη, αλλά και να τα διαχειριζόμαστε καλώς. Και οικονόμη των μυστηρίων του Θεού. Άρα αποκάλυψη. Θα έχετε αποκάλυψη γνωρίζοντας το πλάτος, το μήκος, το ύψος και το βάθος. Και τότε, έχοντας αυτή την αποκάλυψη και χωρίς αυτή την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορείτε να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείτε να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, που υπερβαίνει πάσαν γνώσιν. Η αγάπη του Χριστού είναι κάτι το συγκλονιστικό, αδελφοί. Θυμάμαι μια φορά προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, θέλω να γνωρίσω την αγάπη του Χριστού. Πώς είναι, τι είναι?
ξέρω ότι με αγαπάς, τι είναι. Και με έφερε ο Θεός με, ταυτόχρονα μέσα σε ένα αυγό, το κέλυφος του αυγού, και ταυτόχρονα μέσα σε ένα κουκούλι από μεταξοσκόλικα. Και ήμουν μέσα, σαν σκουλίκι και σαν δεν ξέρω τι μέσα στο αυγό. Και ξαφνικά σκάει το αυγό και ανατέλει ένα ήλιος που δεν τον είχα δει ποτέ εκεί μέσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Μέχρι να σπάσει ο Θεός το τσόφλι ή να ανοίξει το κουκούλι να δει τα αιώνια, αδερφοί. Γιατί αυτά μέσα εκεί που έβλεπα ήταν περιορισμένα. Ήξερα αυτά τα λίγα που ήμουν εκεί μέσα. Και ξέρουμε αυτά τα λίγα. Μέσα στην εκκλησία, μέσα στα κηρύγματα, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην προσευχή μας, μέσα στη δοξολογία μας. Τα λίγα. Όταν όμως μας βγάλει ο Χριστός από το χωραφάκι μας, από το περιβάλλον μας και μας ανοίξει τα μάτια και μας οδηγήσει στην αιωνιότητα, τότε θα γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Έτσι μου το έδωσα να το καταλάβω. Με περισσότερα λόγια δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός θα μας δώσει να το γνωρίσουμε. Τι θα είναι αυτό, την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Ακόμη προσεύχομαι και λέω, Χριστέ μου, να το γνωρίσω. Τι είναι αυτή η αγάπη σου που ξεπερνάει πάσα γνώση. Ξέρουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Δόξα στο Θεό, πολλά πράγματα μας έχει φανερώσει και μας συνεχίζει να μας φανερώνει ο Θεός. Αλλά η αγάπη του Χριστού, εκεί κολλάει το μυαλό μου και πιστεύω και το δικό σας. Να γνωρίσουμε την αγάπη, πόσο μας αγαπάει ο Χριστός δηλαδή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση. Και τότε, μόνο τότε, όταν θα γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, τότε θα πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα της θεότητος. Ούτε και αυτό το ξέρω. Ο Θεός θα μας φωτίσει και θα μας φωτίσει τις έσχατες μέρες, αδερφοί, όλα θα τα ζήσουμε. Εγώ πολλές φορές λέω ότι η γενιά μου, η γενιά της ηλικίας μου, τα έχει ζήσει όλα. Όλα τα έχουμε δει. Πώς ξεκινήσαμε μετά τον πόλεμο, δεν είμαστε της κατοχής παιδιά, εγώ γεννήθηκα το 46, αλλά έχουμε ζήσει τη φτώχεια μετά του εμφυλίου πολέμου, το 46 νομίζω, 48 τέλειωσε ο εμφυλίος πόλεμος, δεν ξέρω και καλά η ιστορία. Τη φτώχεια, την ανέχεια, έχουμε περάσει μετά στην ανάπτυξη, έχουμε δει την τεχνολογία. Εγώ ξαναλέω, όταν πήγα πρώτη νήπιο, όχι πρώτη δημοτικού νήπιο, είχα πλάκα και κοντήλι. Όποιος είναι πιο μεγάλος από μένα πιστεύω ότι το είχε δει και τα ζήσε αυτά. Δεν είχαμε φως στο σπίτι. Στο Μαρούσι έμενα τότε, χωριό το Μαρούσι. Δεν είχαμε ούλεν, αλλά πηγαίναμε στα βρυσάκια της πλατείας και κουβαλάγαμε νερό με το κανάτι, με τα σταμιά. Να πω για ψυγεία, να πω, δεν τα είχαμε αυτά, πλυντήρια. Στη σκάφη έπλαινε η μάνα μου. Πέρα δόθε με την αλυσίβα, είχαμε κάτι πλάκια, σαπούνια τέτοια. Όλα τα έχουμε ζήσει. Όταν έπιασα δουλειά εγώ το 70, με προσθέσεις και αφαιρέσεις με το χέρι το έκανα. 5, 6, 10, 7 και είχα γίνει και ξεφτέρι. Και τώρα ξέρω να κάνω προσθέσεις. Προσθέσεις, αφαιρέσεις, λίγο λιγότερο. Δόξα στο Θεό. Μετά ήρθε η αριθμομηχανή. Αριθμομηχανή, κρου-κρου-κρου-κρου, γράφαμε, κρου-κρου-κρου-κρου και μας έβγαλε το αποτέλεσμα. Πω-πω, κρου-κρου-κρου-κρου, το αποτέλεσμα. Και ξαφνικά στο γραφείο μου φέρνουν, ήμουν και οικονομικός διευθυντής τότε, μου φέρνουν μια αριθμομηχανή ηλεκτρονική. Πω-πω, τι είναι τούτο, πάταγες και έγραφε. Πάταγες και έκανε πολλαπλασιασμό, διαίρεση, αφαίρεση. Και με παίρνουν τηλέφωνο από την Αμερική, από Νέα Υόρκη, και μου λένε θα σου στείλουμε και ένα μηχάνημα που στέλνει φωτογραφίες ηλεκτρονικά. Τότε είχαμε το Telex. Α, το Telex, άλλο το Telex. Κρου-κρου-κρου-κρου-κρου-κρου. Μας στέλνανε τα μηνύματα. Τηλεγραφήματα. Θα θυμάστε τα τηλεγραφήματα. Είχαμε τηλεγράφημα να πάμε να το πάρουμε. Τηλεγραφήματα, Telex. Τα έχουμε ζήσει, αδερφοί, αυτά. Μην κοιτάτε εσείς τα πιτσιρίκια που δεν το ξέρετε. Αλλά εμείς τα έχουμε ζήσει. Και μετά ήρθε το fax. Πω, 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 πω. Fax.
Και θυμάμαι που προφητεύανε κάποιοι και λέγανε σε λίγο θα τηλέφωνο και θα βλέπεις τη φάτσα του άλλου όταν μιλάς. Γίνεται αυτό το τηλέφωνο, τώρα είναι το Skype. Μιλάς με την Αυστραλία, η γυναίκα μου έχει γίνει expert στο Skype, στο τέτοιο, δεν σταματάει. Εγώ δεν ασχολούμαι και πολύ με αυτά, αλλά είναι άλλο πράγμα η τεχνολογία. Και μην προχωρήσουμε και παραπάνω τώρα. Θυμάμαι όταν είχα πάει ένα ταξίδι στην επαρχία από τη δουλειά, μου δώσανε ένα τέτοιο πράγμα, μου λέει αυτό είναι κινητό. Δεν σηκωνόταν, αλλά για να δουλέψει λέει πρέπει να ανοίξει το παράθυρο. Ένα πράγμα τέτοιο ήταν το κινητό της εποχής και δεν πριν πολλά χρόνια. Έτσι, λίγα χρόνια, 15 χρόνια πίσω, ξέρω εγώ. Θα σας πω, ήμουν στην... πριν το 89 έγινε αυτό. Όχι, το 95 περίπου, άρα 93 πέστε πριν 20 χρόνια. Ένα κινητό που σκότωνε σαν άνθρωπο. Έτσι και τάκτουργε στο κεφάλι και τέζα ο άνθρωπος. Τώρα το κινητό, κοιτάξτε, και αυτό είναι πεπαλαιωμένο. Τώρα έχουν βγει κομπιούτερ κινητά. Το παίρνεις, κάνεις έτσι, λέει web, λέει, μιλάς τηλέφωνο με Skype και άσε με αδερφέ μου, του λέω, εμείς πάμε για τον ουρανό τώρα. Τώρα είμαστε ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Εγώ όταν θέλω κάτι πηγαίνω, λέω, είναι ο Μάνος εκεί, ο Γαλιάκης, ο Κωνσταντίνος, έλα τώρα δείξε μου εδώ πέρα τι θα κάνω. Ούτε τέλος πάντων. Δόξα στο Θεό όμως. Αυτό σημαίνει ότι φεύγουμε, ο Κύριος έρχεται. Άρα λοιπόν από μια μεριά προσεύχεται ο Παύλος για το πώς θα είμαστε εμείς, τώρα όμως λέει ο Παύλος πώς πρέπει να είμαστε. Άλλο προς τι πρέπει να ζητάμε, να μας χαρίσει ο Θεός, και άλλο τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να έχουμε τα αποτελέσματα, τα δεδομένα. Όταν το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί μέσα σου ή είσαι στον αγώνα να κατοικείς το πλήρωμα της θεότητος μέσα σου, τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ, εγώ ο δέσμιος να περιπατήσει ταξίως της προσκλήσεως την οποία προσεκλείεται, γιατί για θέλω να φτάσετε στην ενότητα του πνεύματος πρώτον και δεύτερον θέλω να φτάσετε στην ενότητα της πίστεως και αυτό είναι δικό σας έργο το οποίο είναι απαραίτητο σαν Εκκλησία να το κατακτήσετε. Πρώτα στην ενότητα της πίστεως, στην ενότητα του πνεύματος, δηλαδή να έχετε το ίδιο φρόνημα, το φρόνημα του Χριστού, να έχετε το ίδιο φρόνημα, το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, να έχετε το ίδιο φρόνημα, την ίδια γνώμη, για να δοξάζετε ομοθυμαδών τον Θεό και να ενεργεί ο Θεός στη ζωή σας. Πρώτον λοιπόν για την ενότητα του Πνεύματος που είναι απαραίτητο στη χριστιανική μας ζωή, είτε στη χριστιανική οικογένεια είτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Εάν δεν υπάρχει, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι η ενότητα του Πνεύματος, τότε η Εκκλησία τι έχει? Τότε η Εκκλησία έχει πρόβλημα. Πρόβλημα μεγάλο. Ο άλλος θα θέλει αυτή τη ματαιότητα, ο άλλος την άλλη ματαιότητα, ο άλλος θα ζητάμε διαφορετικά πράγματα. Θα προσευχόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Θα πλησιάζουμε το Θεό με διαφορετικές επιδιώξεις και αιτήματα και θα είμαστε βαβέλ. Απαραίτητη είναι η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και για να έχουμε την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου πρέπει πρώτον να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθημεν. Και ποια είναι η πρόσκληση του Θεού? Η πρόσκληση του Θεού είναι να ο Χριστός, μοιάσε στο Χριστό, ζήσε με το Χριστό και περίμενε το Χριστό για να φτάσει στον ουρανό. Έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, πρόσκληση αιώνια ζωής. Μια συγκεκριμένη πρόσκληση μαθητών του Ιησού Χριστού. Μια συγκεκριμένη πρόσκληση σώμα Ιησού Χριστού. Και εμείς μέλη του Ιησού Χριστού, του σώματος του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί το μέλος το ένα χέρι να κάνει ό,τι θέλει, ανεξάρτητα από το πόδι, ανεξάρτητα από τα αυτή, ανεξάρτητα, όλα πάνε όλα μαζί. Γι' αυτό πρέπει να περπατάτε
με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, λέει ο Χριστός. Και εσείς πρέπει να περπατάτε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Και η ταπεινοφροσύνη εκδηλώνεται από την υπακοή. Ενδύθητε, λέει ο Απόστολος Παύλος, την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη αλλήλους. Και ο Ιησούς Χριστός έγινε υπήκοος καθώς ταπείνωσε τον εαυτό του προς το Θεό έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπεινοφροσύνη έχει άμεση σχέση με την υπακοή. Δεν μπορεί η γυναίκα να μην υπακούει τον άντρα, αλλά και δεν μπορεί και ο άντρας να μην υπακούει τη γυναίκα. Δεν μπορεί ο ένας πρεσβύτερος να λέει έτσι και ο άλλος πρεσβύτερος να λέει αλλιώς. Δεν μπορεί μία οικογένεια να υποστηρίζει αυτά και η άλλη οικογένεια να υποστηρίζει τα άλλα. Ενότητα Πνεύματος Αγίου, που δεν έρχεται εάν πρώτα δεν περπατάς με ταπεινοφροσύνη και πραότητα, αλλά και μακροθυμία ο ένας προς τον άλλον. Ναι, θα υπακούει η γυναίκα σου σε σένα, αλλά θα μακροθυμείς και εσύ σε αυτήν. Θα υπακούει το παιδί σου σε σένα, αλλά θα μακροθυμείς και εσύ στα παιδιά σου. Και αντίστροφα. Και ο άντρας πρέπει, επειδή αγαπάει τη γυναίκα του, τη φροντίζει και την περιθάλπτει, να μην της χαλάει χατήρι. Γιατί έχει υποχρέωση από το Θεό να την κάνει ευτυχισμένη, όπως και η γυναίκα έχει υποχρέωση από το Θεό να τον κάνει ευτυχισμένο. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ακόμη περισσότερο, με τα πραότητος και μάλιστα πάσης πραότητος και ταπεινοφροσύνης, και υποφέροντες ανεχόμενοι, λέει, αλλήλους εν αγάπη το κείμενο. Να ανεχόμεθα. Είναι ανεκτικός ο χριστιανός. Δηλαδή τι σημαίνει? Δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν χάνει την υπομονή του, αλλά πάντα ανέχεται. Πάντα ανέχεται. Το πάντα σημαίνει όλα ή το περισσότερο πιθανόν κατά πάντα. Όλα σαν επίθετο, κατά πάντα σαν επίρρημα. Κατά πάντα ανέχεται. Όχι τον αμαρτωλό. Όχι την αμαρτία, τον αμαρτωλό. Και ελπίζει ότι θα επιστρέψει. Ανέχεται. Όχι, επαναλαμβάνω, την αμαρτία, τον αμαρτωλό. Γιατί ο Χριστός αγαπάει τον αμαρτωλό. Την αμαρτία δεν αγαπάει. Και εμείς αγαπάμε τους αμαρτωλούς. Και πρέπει να τους αγαπάμε. Την αμαρτία τους δεν την μπορούμε. Και εφόσον περπατάει κατά σάρκα και με αμαρτία, εμείς δεν συγκάνουμε, γιατί θα γίνουμε κοινωνοί αλλοτρίων αμαρτημάτων. Με ανοχή λοιπόν, υποφέροντες αλλήλους, αλλά η ανοχή έχει σαν βάση την αγάπη. Και εφόσον τα έχουμε όλα αυτά, τότε μπορούμε να σπουδάζουμε, όχι να έχουμε, την έχουμε πια, να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος πάντοτε με το σύνδεσμο της ειρήνης, καθώς λέγει η Γραφή, ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων, όσο το αφημών με τα πάντων των ανθρώπων, να είστε επιοικείς με όλους τους ανθρώπους, η επιοίκειά σας να είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους, άρα να έρχεται η ειρήνη, η οποία είναι αποτέλεσμα και καρπός της δικαιοσύνης. Εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και στη σχέση των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Ο καρπός της δικαιοσύνης, το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αν υπάρχει αδικία, αν υπάρχει ανομία, γιατί πάσα ανομία είναι αμαρτία και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Εάν υπάρχει ανομία ή αδικία, ειρήνη δεν υπάρχει, δεν μπορεί να διατηρείται η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έχουμε προσκληθεί σε ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι η προσκλησή μας, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, όπως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και θέλετε, λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, γιατί προς εσάς είναι και προς τα τέκνα σας
και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Ένα πνεύμα λοιπόν, μία ελπίδα. Δεν ελπίζουμε σε πολλά. Όποιος ελπίζει για τον κόσμο είναι χειρότερος των απίστων. Εμείς ελπίζουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ελπίδα μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και η επιθυμία μας. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Αλλά τι ελπίζουμε στον Χριστό? Για τα αιώνια, για τα ουράνια. Και ξέρουμε ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας αυτή τη γήινη δοκιμασίες, αλλά και παιδεία, για να κερδίσουμε τα ουράνια. Γι' αυτό να μην αθυμούμε, αλλά να προσέχουμε. Να είμαστε, επειδή είμαστε θέλει μαθητές, να είμαστε καλοί μαθητές. Μία ελπίδα, ένας Κύριος, έχουμε πολλούς Κυρίους, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Ένας, στον οποίον εδόθη το υπερπάνω όνομα, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια το οποίο πρέπει να σωθούμε. Ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ένας Κύριος, μία πίστης. Εδώ τώρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόδος, λέει η πίστηση της άπαξ παρεδόθη των Αγίων. Παρεδόθη στους Αγίους. Και αυτή η πίστηση είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο δεν θέλει ούτε εξυγχρονισμό, ούτε να προσθέτεις, ούτε να φέρεις. Να το μελετάς χρειάζεται. Γιατί μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και εγώ το λέω, δεν συμφωνούν πολλοί, αλλά εγώ το έχω ζήσει. Εάν διαβάζεις βιβλία και βιβλιαράκια, χάνεις τον προσανατολισμό σου. Χάνεις το χρόνο σου. Λένε σωστά πράγματα, δεν λέω ότι δεν λένε σωστά. Αλλά είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ταύτα μελέτα τη γραφή. Εις ταύτα μένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Άλλωστε το Ευαγγέλιο δεν το μαθαίνεις. Διαβάζω 30 χρόνια και δεν το έχω μάθει. Δεν μαθαίνεται. Και γιατί λέω δεν το έχω μάθει, δεν μαθαίνεται? Κάθε φορά που διαβάζω, μα κάθε φορά που διαβάζω, ένα καινούριο φως ανάβει. Ένας καινούριος προβολέας ανάβει. Κάτι καινούριο που λέω τόσα χρόνια και δεν το έχω δει. Καλά λένε οι άνθρωποι ότι είναι ένα ορυχείο που σκάβεις και βρίσκεις διαμάτια. Δεν λέω να μην διαβάζουμε βιβλία. Εγώ λέω ότι εγώ πλέον, βέβαια στη ζωή μου μέχρι τα 37 μου χρόνια, διάβαζα πάρα πολλά βιβλία. Ήμουν βιβλιοφάγος. Μάλιστα καυχόμουν μέσα στην αλαζονία μου και έλεγα ότι δεν υπάρχει κάτι που να έχει γραφτεί στην οικουμένη και να μην το έχω αγγίξει. Ανοησίες έλεγα, έτσι, ανοησίες. Αλλά όλη αυτή η γνώση ή αν θέλετε η περιγραφή ή ό,τι θέλετε, δεν μου πρόσθεσε τίποτα. Τίποτα δεν πρόσθεσε. Μάλλον με πήγαινε σε άλλα μονοπάτια. Γιατί? Γιατί αυτά τα έχουν γράψει άνθρωποι και οι άνθρωποι οδηγούν με τη δικό τους φως, με τη δική τους όραση, με τη δική τους άποψη. Και περιορίζεσαι στο φακό ενός ανθρώπου. Όταν όμως διαβάζεις τη γραφή, αλλά τη μελετάς. Δεν λέει ταύτα διάβαζε. Ταύτα μελέτα, τη μελετά στη γραφή. Τότε ανοίγει ο ουρανός. Τότε καταλαβαίνεις ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα ανάγνωσμα, είναι τροφή της ψυχής. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία. Μελετάμε το Λόγο του Θεού και ξαφνικά μας πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο γιατί κάτι έγινε. Είναι μία άλλη εμπειρία η μελέτη της γραφής. Τελείως διαφορετική εμπειρία. Καλά είναι τα σνακς, δεν λέω να μην φας σνακ, αλλά αν δεν φας την μπριζόλα, αν δεν φας τη φασουλάδα, αν δεν φας το ψωμί, αν δεν φας το φαΐ που ο Θεός έχει ετοιμάσει για την αύξηση του σώματος, τότε θα πεθάνεις.
Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με πασατέμπο. Μπορεί να ζήσει. Και καλά, πασατέμπος είναι και φυσική τροφή, δεν είναι πολύ καλή. Ενηρεί στο παρόδο, όταν δεν είναι αλμυρή. Αλλά κι όλοι ξέρει καρπή. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα μη φας τεχνικά πράγματα που έφτιαξαν οι άνθρωποι. Γαριδάκια. Το πεθάνει στο παιδί σου αν το ταΐζεις γαριδάκια. Γλυφιτζούρια. Σοκολάτα. Και η σοκολάτα δεν είναι κακή. Αλλά οι τροφές είναι, αδερφοί. Οι τροφές που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Είναι άλλο πράγμα ο λόγος του Θεού. Στα 37 μου χρόνια, όταν πήρα το Ευαγγέλιο του Χριστού, έμεινα κατάπληκτος από αυτά που διάβαζα. Το είχα ξαναδιαβάσει, αλλά δεν ήμουν γεννημένος και δεν είχα καταλάβει τίποτα. Το διάβαζα και κατά περίεργο τρόπο νίσταζα και κοιμόμουν. Ενώ διάβαζα Μικη Μάους και τ' άλλα τα περίεργα, και δεν κοιμόμουν, στο κρεβάτι εννοώ, και δεν με πιάνε ο ύπνος. Μόλις διάβαζα το Ευαγγέλιο, σε ένα λεπτό ροχάλιζα. Όταν όμως αναγεννήθηκα και πήρα το Ευαγγέλιο, και έγινε κάτι άλλο. Και ακόμη, και πιστεύω σε όλη μου τη ζωή σου επιτρέψει εδώ, αλλά και όχι μόνο εδώ, και στους αιώνες των αιώνων, γιατί όλα θα παρέλθουν, μόνο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Δεν ξέρω και αν θα διαβάζουμε, γιατί εκεί θα έχουμε αποκάλυψη πλήρη. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν είναι βιβλιαράκι. Είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Στον Κάλαμο που είμαι μόνος μου, εκεί έχω ένα μέρος, ένα ξεχωριστό μέρος έξω στο χωράφι, το έχω βάλει ένα τραπεζάκι, κάθομαι και διαβάζω. Ξέρετε τι ωραία που περνάω. Διαβάζω και με πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Μιλάω γλώσσες, ψέλνω και διαβάζω. Αλλά από πού έρχεται αυτή η δύναμη? Από τη μελέτη της Γραφής. Γι' αυτό συνιστούσα στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά, μην κοιμηθείτε αν δεν διαβάσετε το Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές νιστάζανε και είχε έρθει η Χριστίνα, ερχόταν η Χριστίνα και μου λέει: «Παπά, όταν δεν διαβάζω η ζωή μου αρχίζει και χαλάει. Όταν διαβάζω όλα μου πηγαίνουν καλά». Και χαιρόμουν που τα άκουγα αυτό. Μη σπαταλάτε, μη με παρεξηγήσετε, μη σπαταλάτε το χρόνο σας διαβάζοντας βιβλία και βιβλιαράκια. Είναι ένα φακό, φακός είναι, που λίγο φωτίζει και μπορεί και να είναι και ψεύτικο. Να λέει και ψέματα, να λέει λάθος ο άνθρωπος αυτός. Αλλά και όλα σωστά να τα λέει είναι ανθρώπινο. Ενώ αυτό είναι θεϊκό, είναι ουράνιο, είναι ο λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος, που μέσα σου ζωντανεύει, παίρνεις φωτιά, πλημμυρίζει, όλο σου το είναι. Μόνο όμως όταν έχεις εμπειρία της μελέτης μπορείς να καταλάβεις αυτό που σου λέω. Μόνο όταν απέκτησα την εμπειρία της μελέτης μπορώ να το κηρύξω. Μία πίστη λοιπόν, η οποία άπαξ δόθη στους Αγίους, τέλειωσε, αυτό είναι. Ούτε φτιάχνει, ούτε χαλάει, ούτε διορθώνεται, ούτε προσθέτει, ούτε αφαιρείς, τίποτα. Μία πίστη, ένα βάφτισμα, ενίδατη, ένα βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών που είναι η περιτομή του Χριστού, η αχειροποίητος περιτομή, όχι η περιτομή της καρδιάς, η περιτομή του Χριστού, καθώς με το βάφτισμα απεκδίεσε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Το βγάζεις από πάνω σου το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Ένας Θεός και Πατήρ. Μιλάει για τη θεότητά μας. Ένας Θεός και Πατήρ υπάρχει. Ένας Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Ένας Πατέρας. Μην ονομάσετε κανέναν πατέρα σας επί της γης. Ένας είναι ο πατέρας σας. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Ο ον επί πάντων, που κυριαρχεί σε όλα. Και δια πάντων, και ενεργεί μέσα από όλα. Και εν πάση ημίν και κατοικεί σε όλους εμάς.
Αυτός είναι ο Θεός, ο αιώνιος, ο ουράνιος, που μας οδηγεί στην ενότητα του Πνεύματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την Εκκλησία, αναγκαίο για την οικογένεια και πανέμορφο για την προσωπική σου ζωή. Να ξέρεις ότι προσεύχεσαι και έχεις το ίδιο πνεύμα με τη γυναίκα σου, το ίδιο πνεύμα με τα παιδιά σου, το ίδιο πνεύμα με τα εγγόνια σου, το ίδιο πνεύμα με τον ποιμένα, το ίδιο πνεύμα με τους πρεσβύτερους, το ίδιο πνεύμα. Λέτε τα ίδια, έχετε το ίδιο φρόνημα. Εάν αισθανθεί ένας άνθρωπος ότι φρονεί διαφορετικά, είναι σε κίνδυνο. Δεν συμφωνώ εγώ. Ας, όταν μπει αυτή η λέξη «δεν συμφωνώ εγώ», μπήκες σε κατάσταση κινδύνου. Είναι σαν να χτυπάει καμπανάκι. Κίνδυνος, κίνδυνος, έχετε ακούσει τα αλάρμ. Κίνδυνος. Δεν συμφωνώ εγώ. Είναι ανάγκη να συμφωνούμε, αδερφοί. Να συμφωνούμε με τη γυναίκα μας, με τον άντρα σας, με τα παιδιά μας, με την Εκκλησία, με τους αδελφούς μας. Όταν δεν συμφωνώ, μην το προσπερνάς σαν κάτι απλό. Δεν είναι απλό. Είναι κίνδυνος θάνατος. Γιατί η ασυμφωνία αυτή, η μικρή έστω, με όσο όλα συμφωνώ εκτός από αυτό το τόσο δά. Αυτή η ασυμφωνία θα σε φέρει λίγο, ξέρετε, στην πορεία των ναυτικών κάθε τόσο γίνεται επανέλεγχος της πορείας, γιατί μία ελάχιστη κουκίδα να φύγει το πλοίο δεξιότερα ή αριστερότερα δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό της. Έτσι και εμείς όταν πούμε δεν συμφωνούμε, εγώ δεν μπορώ να ησυχάσω, συγγνώμη που λέω εγώ, αλλά όταν έχω κάποια διαφωνία με κάποιον αδελφό μου δεν μπορώ να ησυχάσω, γιατί δεν ξέρω αν έχω, δεν είναι το θέμα ποιος έχει δίκιο, μπορεί να έχω δίκιο εγώ, μπορεί να έχει δίκιο άλλος, δεν ξέρω. Ένα όμως ξέρω, ότι αφού δεν συμφωνούμε δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί. Δεν μπορεί να μας ευλογήσει ο Θεός. Δεν μπορώ να ευλογηθώ. Συμφωνούμε κατά πάντα, αμήν αδερφοί. Και πρέπει να συμφωνήσουμε κατά πάντα. Και όταν δεν συμφωνούμε δεν ησυχάζουμε μέχρι να συμφωνήσουμε. Γιατί υπάρχει κίνδυνος θάνατος. Στο τέλος αν δεν συμφωνήσω θα απομονωθώ. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να με απομονώσει, να με απομακρύνει και να με αποξενώσει. Και μετά θα γίνουμε ξένοι. Ξέρεις θα πει ξένος. Δεν είσαι αδερφός. Θα περνάω, σε κοιτάω έτσι και θα λέω αυτόν εγώ δεν συμφωνώ. Είναι ανάγκη. Γι' αυτό χρειάζεται ο σύνδεσμος της ειρήνης. Ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη. Χρειάζεται πραότης, ταπεινοφροσύνη. Χρειάζεται ανοχή και προσπάθεια να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος για να μας ευλογεί ο Θεός. Τελειώνοντας αδερφοί, μην ησυχάζετε αν δεν συμφωνείτε. Αν δεν συμφωνείς με τη γυναίκα σου, μην ησυχάζεις. Και τι να κάνω, στα γόνατα να σου δώσει ο Θεός μία φωνή. Όταν φτάσεις και φτάσουμε είτε σαν άτομα, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν εκκλησία να είμαστε μιας φωνής και μιας γλώσσης, ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός θα το ευωδώνει. Όταν στη Βαβέλ που ήταν μιας φωνής και μιας γλώσσης πήραν μια κακή απόφαση, τι είπε ο Θεός? Που αυτός είναι ένας λαός, λέει, που έχει μια φωνή και μια γλώσση και ό,τι επιχειρήσουν θα το κάνουν. Δεν γίνεται να μην το κάνουν. Αφού είναι μιας φωνής και μιας γλώσσης θα το κάνουν. Και πώς θα τους εμποδίσω? Να τους συγχύσω τη γλώσσα. Γιατί αυτό που είχαν υποφασίσει δεν ήταν σωστό. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μόνο η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Όπως θα δούμε την άλλη εβδομάδα, είναι απαραίτητη και η ενότητα της πίστεως, ώστε όχι μόνο να έχουμε μία γνώμη, αλλά να έχουμε και τη σωστή γνώμη. Δεν μπορεί να συμφωνήσουμε να πάμε να κλέψουμε την τράπεζα. Δεν είναι αυτό το που θέλει ο Θεός. Να έχουμε μία γνώμη, αλλά και τη σωστή γνώμη.
ενότητα Πνεύματος Αγίου, αλλά και ενότητα πίστεως. Αμήν, αδερφοί. Για να... Εκείνο που έχει σημασία είναι να μας ευωδώνει ο Θεός. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αν κάνουμε ο Θεός να το ευωδώνει. Να έχουμε καλή συνέχεια. Να έχουμε παρησία προς το Θεό. Εάν δεν συμφωνείς με την Εκκλησία, φοβού των Θεών. Και άλλαξε γνώμη. Δεν θα ευωδώνεσαι. Δεν λέω ότι πάντοτε η Εκκλησία, δηλαδή εμείς, έχουμε δίκιο. Αλλά είμαι βέβαιος ότι και όταν κάνουμε λάθος, ο Θεός είναι δυνατός να μας διορθώσει. Γι' αυτό αν έχεις άλλη γνώμη, πες τη. Γιατί μπορεί εσύ να φέρεις τη γνώμη του Θεού. Και οι υπόλοιποι τι να πούμε, να προσευχηθούμε. Να μας διδάξει ο Θεός, να μας φανερώσει ο Θεός. Να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Όλοι μαζί. Το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αμήν. Ο Θεός να μας χαρίσει, αδερφοί, ενότητα Πνεύματος Αγίου. Και στις οικογένειές μας και στην Εκκλησία. Να ψάλουμε τον ύμνο 205 με τη χάρη του Χριστού. Σωτήρα μου, εσύ που μ' αγαπάς κι από το χέρι πάντα με κρατάς, μες στα πυκνά σκοτάδια.